είχαμε συζητήσει. Βέβαια, θυμάστε γιατί, ότι τότε έκανα κριτική στις τράπεζες. Γιατί αυτή η λογική πάρε εάν το δάνειο, πάρε διακόπτη. Από τους λίγους πολιτικούς που εκτιμώ είναι για γιατί. Γενικός γραμματέας και τα ίδια εδώ λοιπόν. Είχαμε δώσει μάχες και μαζί ήταν τότε που λέγαμε ότι οι τράπεζες σε παίρνουν το βράδυ στις 12 και σου λένε έλα να πάρεις δάνειο που εγκρίθηκε. Δεν είναι λοιπόν άμυρες οι τράπεζες και οι τράπεζες πρέπει να μπουν πολύ πιο δυναμικά για την προστασία και των πελατών τους. Για τις καταθέσεις για τους, τη σωτηρία τους, αλλά και για τη σωτηρία τους και για τους διανεολήπτες. Και τι είναι πιο προτιμότερο, να το δώσεις ένα τοκογλύφο του εξωτερικού στο 15-20% της αξίας του ή να τον εφωνάξεις, να του πει έλα δώρε εσύ Σιωμόπουλε. Πόσα έχεις, τόσα, έχω τόσα. Ωραία. Ευρώ να σου δίνω. Το 15-20% θα μου δώσεις και εσύ, το 30%, το 40%, κάτι να μπαίνει μέσα. Το 50% κάτι προκειμένου να το πάρει ο τοκογλύφος, ο Σκοτσέζος, δεν ξέρω εγώ ποιος είναι αυτός. Γιατί θα χάσει και η τράπεζα, γιατί θα το πουλήσει το 20%. Πιο πολλά θα πάρει η τράπεζα. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Δηλαδή, να επιβάλλεται και κάτι τέτοιο. Να γίνουν τέτοιες διαπραγματεύσεις. Κάποιες τράπεζες το κάνουν. Γίνονται τέτοιες διαπραγματεύσεις. Γιατί εμείς είμαστε. Το κάνουν για τη σωτηρία των τραπεζών, αλλά και τη σωτηρία των πολιτών. Πάμε τώρα στην ακρίβεια. Μέσα σε όλα, κύριε Υπουργέ, βλέπουμε ότι προϊόντα βασικά ή διατηρούνται πολύ ψηλά οι τιμές τους ή αυξάνονται. Και πάνω που λέγαμε, δώσαμε 1.200.000, δεν ξέρω και εγώ πόσα δώσαμε στον ΟΣΑ, γιατί αυτές οι μελέτες του ΟΣΑ είναι πληρωμένες. Για να μας πει τι θα κάνουμε με την ακρίβεια. Τσάμπα δεν είναι πάντως. Χαίρομαι πολύ, ήρθαν και μας είπαν για το γάλα και το ψωμί, κανένα θέμα το οποίο το ξέρατε εσείς ειδικά πολύ καλά και δεν χρειαζόταν να πληρώσουμε τον ΟΣΑ για να το κάνουμε. Το έχετε ξαναπεί κάλλωστε. Τα συμπεράσματα που ξέρατε, κύριε Σκορδά, κύριε Υπουργέ, το ξέρατε εσείς το θέμα. Ναι. Λοιπόν. Δώσαμε 1.200.000 αυτούς στους κερβελέδες. Για να έρθει το θέμα στην Ελλάδα και να διαφωνήσουν δύο υπουργοί για το τι είναι φρέσκο γάλα. Ναι. Να έχω τον Υπουργό Αγροτική Ανάπτυξη να λέει 5 ημερών. Να έχω το Υπουργείο Ανάπτυξη, το δικό σα, 10 ημερών. Και να λέμε εμεί. Δεν έχουμε πει τίποτα από όλα αυτά. Θέλετε. Έχετε διαφορά. Ξέρετε τι λέμε εμεί. Εσεί λέτε αναμέρα, να πηγαίνει αναημέρα, αναημέρα παστερίωση και το Υπουργείο Γεωργία Ανάπτυξη. Ξέρετε τι λέμε εμεί. Έχουν πάει στην αγορά ποτέ να ψωνίσουν αυτοί. Εσεί έχετε πάει. Οι υπόλοιποι έχουν πάει στην αγορά να ψωνίσουν. Παρακαλώ. Λοιπόν, καταρχήν να αποκαταστήσουμε το θέμα του κόστου τη έρευνα. Δεν είναι ένα 200, είναι 900.000 και εντάξει, ήταν. Το σώσαμε τώρα, κύριε Υπουργέ, τώρα κι εσεί πήγατε να το σώσετε. Μα συγχωρείτε. Μισό λεπτό. 900.000 θα δώσαμε για να τσακωθεί. Ο τσαφταρή με τον Χατζηδάκη. Το βρόμασταν μεταξύ μα. Εντάξει, μ' αρέσει να ακριβολογώ. Θα σα έφερνα εγώ εδώ και με 100.000 που θα δίνουμε στον αντένα θα σα έκανα να τσακωθείτε. Αν δεν σα πείσαι ένα εκατομμύριο, 900.000 θα πείσαι. Τι ανάγκη να δώσετε στον ΟΣΑ για να τσακωθεί ο υπουργό με ένα. Μισό λεπτό. Εδώ με τον Άδωνο, εγώ τσακώνομαι κάθε μέρα τσάμπα. Λοιπόν. Πάντω θα σα έκανα εγώ μια έρευνα, κύριε Υπουργέ, με 900.000. Λοιπόν, όλη μέρα θα πρέπει να πέσει. Ωραία. Λοιπόν, αφού λύσαμε αυτό το πρόβλημα, να δούμε το εξή. Είναι η κόντρα των δύο υπουργείων. Δεν είπαμε ότι αγνοούμε τα προβλήματα ή ότι εν πάση περιπτώσει θα μας λύσουν τα προβλήματα διαμαγείας τέτοιου είδους μελέτες. Αυτό που είπαμε είναι οριζόντια στην νομοθεσία να γίνει μια αξιολόγηση των προβλημάτων που υπάρχουν για τον ανταγωνισμό σε τέσσερις σημαντικούς τομείς, το λιανικό εμπόριο, τα τρόφιμα, τα οικοδομικά υλικά και τον τουρισμό, για να δούμε τι άλλου είδους παρεμβάσεις πρέπει να κάνουμε. Α, το χωράφι στο ράφι αυτό που λέει ο Παλαγιώτης. Θα έρθω εκεί, δώστε μου όμως λίγα δευτερόλεπτα, γιατί αποσπασματικά δεν μπορεί να καταλάβει κανείς τι συμβαίνει γύρω από αυτό. Καταλαβαίνω ο κτηνοτρόφος κι εγώ. Ναι. Ο κτηνοτρόφος λέει: εγώ το δίνω 26 με 26. Όχι, δεν είναι 26. Θα σας τα πω πολύ αναλυτικά. Ναι, δεν είναι 26. Δεν είναι 29. Υπάρχουν επίσημα στοιχεία. Θα έρθω εκεί. Απλά λέω γιατί. Λέω απλά για την τάξη. Ξεκινήσαμε εδώ και 1,5 χρόνο και κάναμε αλλαγή στην αγορανομική νομοθεσία που ήταν ίδια το 1946. Βάλαμε 4 εκτοτικές περιόδους. Ανοίξαμε την αγορά καταναλωτής του Ρέντι και πραγματικά οι τιμές στις γύρω περιοχές. Και αυξάνονται εκεί οι τιμές. Δεν αυξάνονται. Θα φάτε να κάνετε. Μόλις πήραν χαμπάρα ότι μπορώ να ψηνώσω και εγώ στο Ρέντι. Συμπίσανε και αυτοί. Δεν αυξηθήκανε καθόλου. Θα πάμε μαζί και θα τα δείτε. Άμα σας δούνε θα τις καταβάζουν. Όχι, δεν είναι άμα μας δούνε. Και εμένα άμα δούνε θα με καταβάζουν. Το παρακολουθούμε κάθε μέρα γιατί είναι εργαλείο. Θα πάμε με τη μητέρα του κυρίου Στουρνάρα να δούμε γιατί εκείνη κάνει το καλό ρεπορτάζ. Ψωνίζουν πολύ. Αυτή ξέρει, όπως είπε και ο κύριος Βενιζέλος που κάρφωσε τον κύριο Στουρνάρα και τον κύριο. Ερχόμαστε τώρα στο θέμα το συγκεκριμένο. Δεν είπαμε ούτε να αλλάξει η έννοια του φρέσκου, ούτε να ανοίξει το χρονικό διάστημα. Τότε γιατί τσακώνονται το Υπουργείο. Θα σας πω τι είπαμε. Είπαμε και εσείς κύριε Παπαδάκη, με βέβαιος ότι το θυμάστε καλά, γιατί είστε μεγαλύτερός μας, να μην το κρύψουν. Έτσι. Για κάνα δύο χρόνια. Τι λέγαμε παλιά, λέγαμε αυγά ημέρας, όσπρια εσοδείας. Και αντίστοιχα λέμε. Ελλάδη σεζόν. Ναι. Γιατί τα λέγαμε αυτά, γιατί η επιστήμη λέει
ότι στα ΝΟΠΑ προϊόντα ο προσδιορισμός δεν μπορεί να είναι επιθετικός. Δεν μπορεί να λες φρέσκο. Γιατί αν πεις φρέσκο, θα πρέπει να πεις και ποιο είναι το μπαγιάτικο. Εδώ μας αρέσει να παίζουμε. Ωραία, να όταν μας βόλευε το φρέσκο. Ο κ. Κατσιδάκης με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης. Καθίσαμε βεβαίως και συζητάμε. Μα δεν είναι η διαφωνία, δεν είναι αυτή που παρουσιάζεται. Υπάρχει. Θα σας πω. Μα, δεν με αφήνετε όμως. Σας αφήνω, αλλά λοιπόν, διαφωνήσαμε. Θα ρωτήσετε τον ίδιο τον κύριο Τσαφτάρη και θα δείτε ότι δεν θα σας πει διαφορετικά. Εκ των υστέρων μπορεί να τους είπαν όχι να τα μαζέψανε, αλλά όχι, καθόλου. Στα κάγκελα, καθόλου εκ των υστέρων. Αυτό που σας λέω εγώ είναι επιστημονική άποψη του κυρίου Τσαφτάρη. Θα πέσει τιμή εμείς του γάλακτος. Εμείς τι λέμε, για να καταλάβει και ο κόσμος τι λέμε. Ότι μπορεί με βάση την παστερίωση που κάνει κάθε μονάδα να αυτοδεσμεύεται και να το γράφει στη συσκευασία της για το πόσες μέρες είναι η διάρκεια του προϊόντος παράγει. Μπορεί να είναι γάλα μιας μέρας, να είναι δύο ημερών, να είναι τριών. Βεβαίως θα ρίξει, γιατί θα σας πω τι επιδιώκουμε όλων εμείς. Των προϊόντων. Όλων των προϊόντων. Σχέση με το γάλα. Τον περισσότερο. Το γιαούρτι δηλαδή για παράδειγμα. Το γιαούρτι δεν να σας πω, να σας πω γιατί το λέω. Δεν είναι δυνατόν το ίδιο γιαούρτι της ίδιας εταιρείας να είναι πιο φθηνά στη Νέα Υόρκη, στην Αστόρια, από ό,τι είναι στην Ελλάδα. Πάτε σε άλλη συζήτηση η οποία είναι πραγματικά πολύ σημαντική και να την κάνουμε. Εγώ πήγα στα κουμπαράκια μου στη Φιλαδέλφια. Γεια σου Γιώργο, γεια σου Νότα. Και το γιαούρτι, το ελληνικό, είχε πιο φθηνά από ό,τι έχει στην Ελλάδα. Θα το κάνει εισαγωγή. Και λέω να πετάγουμε και τη Φιλαδέλφια. Μπορώ να σα απαντήσω τι συμβαίνει σε αυτό το αυστριακό γάλα εισαγωγή στο σούπερ μάρκετ τη σημερινή τιμή. Μισό λεπτό να τελειώσουμε λίγο με το γάλα, γιατί είναι σοβαρό και έχει πάει λάθο μήνυμα και στου κτηνοτρόφου. Δεν λέμε να γίνουν εισαγωγές στο φρέσκο γάλα. Λέμε ότι η πτώση, η αλλαγή αυτού του τρόπου στο γάλα θα αλλάξει τη διανομή του καταρχήν. Εμείς τι λέμε, οι τοπικές συνεταιριστικές μονάδες και έχουν όλη η νομή της χώρας. Πότε θα γίνει αυτό, κύριε Υπουργέ? Άμεσα, μέχρι το τέλος Γενάρη θα πρέπει όλες αυτές οι αλλαγές να έχουν νομοθετηθεί. Μέχρι το τέλος Γενάρη θα δω εγώ διαφορά στην τιμή? Δεν ξέρω αν θα δείτε διαφορά στην τιμή μέχρι το τέλος Γενάρη. Εγώ λέω ότι ό,τι είναι να νομοθετήσουμε για αυτά τα δώσαμε θέματα. Δώσαμε 900 χιλιάρικα για να μας πει πώς θα πέσει τιμή του γάλα. Εντάξει, με συγχωρείτε, δεν μπορώ έτσι, ειλικρινά. Αφήστε με να πω τη σκέψη για να καταλάβει και ο κόσμος τι συζητάμε. Είναι, υπάρχει σκέψη και η τσέπη όμως. Είναι... Και για την τσέπη μιλάμε. Για την τσέπη μιλάμε. Λέω ότι η αλλαγή σε αυτό το καθεστώς της διάρκειας θα δώσει τη δυνατότητα στις τοπικές συνεταιριστικές μονάδες να κάνουν διανομή στην τοπική αγορά. Ένα μέρος του κόστου σήμερα. Ακριβώς. Δεν έπεσε τιμή στα 90 λεπτά. Δεν ήταν ένα καλό και πετυχημένο πείραμα. Δεν ξέρω αν σε όλους τους νομούς. Το πείραμα της πατάτας, σε όλους τους το νομούς. Είδαμε, 52 νομούς τρελές. Έχει η χώρα, σε όλους υπάρχει μονάδα γαλακτοβιομηχανική. Για να μην το περιορίσουμε στο γάλα, και... η ακρίβεια, για την ακρίβεια δεν έχει γίνει τίποτα. Όχι, δεν συμφωνώ, δεν συμφωνώ και το θεωρώ ύψιστη ύβρι αυτό, κύριε Παπαδάκη. Είμαστε η μόνη χώρα στις 28 που στην ομάδα διατροφή έχουν πέσει τιμές από τις 28 χώρες. Δεν λέω ότι πέσανε πολύ, δεν λέω ότι πέσανε όσο οι μισθοί, όμως μη λέμε ότι... Είχαμε αύξηση. Πάντως, σε ποια τρόφιμα. Πατάτες αυξήθηκαν 1,2%. Θα διαβάσετε και αυτά στα οποία έχουν μειωθεί. Πού έχουν βγει, για διαβάστε τα καλά. Αυξήσεις που βγήκανε με τα στοιχεία. Ναι, τα οι αυξήσεις είναι σε 4-5 είδη. Ναι, αλλά φρέσκα φρούτα, διαβάστε σε πώς έχουν γίνει μειώσεις. Στο γίνει, χαβιάρι, αλλά ναι. Όχι στο χαβιάρι, όχι στο χαβιάρι, σας παρακαλώ πολύ. Χαριτολογώντας το λέω. Αλλά αν μου πείτε σε προϊόντα τα οποία δεν μπορεί να αγοράσει ο ελληνικός λαός, εγώ αν ήμουν. Στα προϊόντα καθημερινά μιλάμε. Στα προϊόντα τα καθημερινά πάντως, μιλάμε. Κύριε, διαβάστε αναλυτικά το δελτίο της Ελστά. Δεν το έχω μπροστά. Δήλωσα ευχαριστημένος, κύριε Σταυρόπουλε. Υπάρχει αύξηση τιμών. Δεν δήλωσα. Κάθε εβδομάδα και στο σούπερ μάρκετ και έλα και παρακολουθώ. Δεν δήλωσα ευχαριστημένος. Σας είπαμε ότι για να πέσουν οι τιμές πρέπει να αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο τιμολογούνται τα προϊόντα. Η έκπτωση από τον προμηθευτή στον καταναλωτή. Είπα ότι αυτό θα το κάνουμε και το κάνουμε. Τελειώνει η διαβούλευση αυτή τη συζήτηση τις επόμενες μέρες. Θα σας απειλούν όμως τα σούπερ μάρκετ ότι θα διώξουν εντάξει, κόσμο. Εντάξει, δεν απειλεί κανένας. Δεν απειλεί κανένας. Ξέρω, έτσι σας είπαν εσάς. Δεν απειλεί κανένας. Δεν απειλεί κανένας. Ότι ισχύουν, θα διώξουν εντάξει, κόσμο. Δεν ισχύουν αυτά. Λοιπόν. Δηλαδή, αν μου μειώσει το υπερκέρδο, θα διώξω κόσμο. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, να στριμωχτούν και αυτοί όμως. Τόσα χρόνια. Γιατί καλά περνάγανε. Καλά περνάγανε. Γιατί δηλαδή το υπερκέρδο θα πρέπει να διατηρηθεί για κάποιους. Κύριε Παπαδάκη, μην δηλητηριάζουμε τώρα αυτή τη συζήτηση. Όχι, δεν απειλεί κανένας, ούτε είμαι εγώ εδώ. Ούτε για να φοβάμαι, ούτε για να απειλούμε. Εγώ είμαι εδώ για να κάνω τη δουλειά μου. Λοιπόν, εγώ σας λέω
ότι ευχαριστημένοι δεν είμαστε για το μέγεθος της πτώσης των τιμών, αλλά μην δηλητηριάζουμε και την ψυχή του κάθε πολίτη ότι οι τιμές πάνε πάνω. Δεν πάνε πάνω, τις βλέπει ο καθένας. Ήταν ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Πολλά θέματα ανοίξαμε. Υπάρχουν μέτωπα ανοιχτά τι θα γίνει μέχρι το τέλος του χρόνου με τους πληστηριασμούς. Θα τα βρείτε με την Τρόικα ή θα νομοθετήσετε σώνει και καλά, ναι. Γιατί πρέπει να το κάνετε. Ακόμα και όταν δεν συμφωνήσετε, κάτι πρέπει να κάνετε, γιατί διαφορετικά απελευθερώνεται πλήρως οι πληστηριασμοί. Τι θα γίνει με τις τιμές των προϊόντων, τι θα γίνει με την προστασία των δανειοληπτών. Ήταν ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας εμπιστευθήκατε. Εγώ ευχαριστώ να μας αφήνετε να μιλάμε λίγο πιο αναλυτικά. Δύσκολο αυτό, αλλά σιγά σιγά θα εκπαιδευτώ. Σε λίγο